Σωματεία, εργαζόμενες, άνεργες, συνταξιούχες γυναίκες πήραν μέρος στην παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε το πρωί με πρωτοβουλία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Να διαμαρτυρηθούμε για τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν τόσο σε ιατρικό όσο και στο υπόλοιπο προσωπικό, αλλά και σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Απαιτούμε, είπε τέλος ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, να δοθούν άμεσες λύσεις και όχι γενικόλογες υποσχέσεις, και έδωσε μάλιστα σχετικό υπόμνημα με τα αιτήματα του Εργατικού Κέντρου στον Διευθυντή του ΠΕΔΗ. Εδώ υπάρχουν πάνω από τους μισούς γιατρούς που λείπουν σε όλες τις ειδικότητες. Υπάρχουν μια σειρά ιατρία που δεν έχουν κανένα γιατρό και σε άλλες υπηρεσίες, σε άλλα ιατρία υπάρχει μόνο ένας γιατρός που μπορεί να απουσιάζει κιόλας. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές εξετάσεις και λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό να αναγκάζονται οι ασθενείς και οι ασφαλισμένοι να τις διπλοπληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα ακόμα πιο ακριβά και φυσικά και τα φάρμακα.